ο στοχοποιημένος από τους ακροδεξιούς χρυσαυγίτες Θανάσης Κόρκουλας, ένας από αυτούς που έχουν στοχοποιηθεί, είναι και άλλοι αγωνιστές, αθωώθηκε πανηγυρικά και με συνοπτικές διαδικασίες, κατηγορήθηκε ότι υποκινούσε ή μάλλον καθοδηγούσε καλύτερα, αυτή ήταν η κατηγορία, μια ομάδα τραμπούκων, όπως τους χαρακτηρίζει ο μηνυτής, που επιτέθηκαν εναντίον του Αριστοτέλη Λάγιο. Αυτός είναι ο μηνυτής, γνωστός ακροδεξιός. Την ώρα ότι έκανε όλα αυτά τα εγκλήματα ο Θανάσης Κούρκουλας, την ώρα που βρισκόταν στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, την ίδια ώρα, σε συνέλευση του Κυριακάτικου Σχολείου στον Πολωνό, βρισκόταν ταυτόχρονα και στον Άγιο Πατελήμωνα και καθοδηγούσε τους, είναι δυσυπόστατος, είναι πολύ σχηδής προσωπικότητα και προφανώς τα καταφέρνει όλα. Αθώος λοιπόν, αθωώθηκε γιατί δεν μπορούσε και να γίνει διαφορετικά βέβαια. Το κίνημα αλληλεγγύης πρέπει να δυναμώσει ήδη αυτό που έχει αναπτυχθεί. Εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα και η ΑΔΔΗ πιο συγκεκριμένα, πριν από 10 περίπου μήνες, με ένα ψήφισμα απόφαση που πήραμε τότε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ, λέγαμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ότι το προσφυγικό κύμα το οποίο προκαλείται από πολέμους, που οι ίδιες οι χώρες της Δύσης υποδαβλίζουν, δεν είναι κάτι παροδικό. Η φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών, η σύντηση και η στέγασή τους, η περίθαλψή τους και η μέρημνα για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων δεν είναι μια ανάγκη προσωρινή. Δεν νοείται να δίνονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φράχτες που πνίγουν παιδιά, στη Frontex, στη στρατιωτικοποίηση των συνόρων και απελάσεις ή να δίνονται σε διάφορες ΜΚΟ. Αυτό που απαιτείται, λέγαμε τότε, είναι η άμεση λήψη αποφάσεων για δημιουργία των κατάλληλων δομών και για προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού μόνιμου, νοσηλευτών, γιατρών, μαγείρων, διερμηνέων, κοινωνικών λειτουργών, υπαλλήλων για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες ασύλου, που χρειάζονται όλες αυτές οι δομές για να λειτουργήσουν. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της. Λέγαμε το Σεπτέμβρη, τις ανέλαβε άραγε στο διάστημα αυτό. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση, όπως ήδη υπόθηκε από τους προλαλήσαντες, με αυτά που είπαν συμφωνώ, αυτό που έκανε λοιπόν ήταν να αφήσει το προσφυγικό στα χέρια του στρατού και των ακίνδυνων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εδώ και καιρό έχει πλέον γίνει σαφής η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης να τελειώνουν, όπως λένε οι ίδιοι, με την απτακάτω αλληλεγγύη που λειτουργούσε και εξακολουθεί να λειτουργεί αντικειμενικά ως άμυνα απέναντι στην εισβολή της αντιμεταναστευτικής αντιπροσφυγικής ατζέντας στη δημόσια συζήτηση και την επακόλουθη εφαρμογή μέτρων που παραβιάζουν κατάφορα τα στοιχειώδη. Αυτή η επίθεση έχει κλιμακωθεί ξεδιάντροπα. Ο συνδικαλιστής εκπαιδευτικός συνάδελφός μας Παύλος Αντωνόπουλος εγκαλείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για διασπορά ψευδών ειδήσεων και για διέγερση. Ενόχλησε το φυλάδιο του συντονισμού για το προσφυγικό μεταναστευτικό εργατικών σωματείων φοιτητικών συλλόγων και συλλογικοτήτων που καλούσε τους πρόσφυγες να αγωνιστούν για το άνοιγμα των συνόρων και ενάντια στους πολέμους. Η κυβερνητική προπαγάνδα και η νεομνημονιακή προπαγάνδα από τα μέσα ενημέρωσης τον εμφάνιζαν και τον Αντωνόπουλο και την συλλογικότητα αυτή να καλούν τους πρόσφυγες να φύγουν από το λιμάνι. Η φωτογράφηση των σκαφών της Frontex θεωρήθηκε κατασκοπία, όπως εύστοχα ανέφερε σε δελτίο τύπου που εξέδωσε τότε η Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η στοχοποίηση της αλληλεγγύης έχει πάρει πλέον διαστάσεις μονομανίας. Οι εθελοντές και αλληλέγγυοι που έκαναν όσα δεν έκανε το κράτος και η κυβέρνηση και συνεχίζουν και κάνουν,
που με υπεράνθρωπες προσπάθειες απέτρεψαν τη μετατροπή της τραγωδίας σε απόλυτη βαρβαρότητα, τώρα κρίνονται ανεπιθύμητοι ή και επικίνδυνοι. Μαζί με όλες τις άλλες κατηγορίες που σπηλώνουν χυδαία τους αλληλέγγυους, έχει εμφανιστεί και μια που προσβάλλει βάναυσα τους πρόσφυγες. Λειτουργούν, λέει η αλληλέγγυη, ως υποκινητές των δυναμικών αντιδράσεων των προσφύγων. Λες και δεν έχουν την ικανότητα να δουν την αθλειότητα των κέντρων κράτησης και να αποφασίσουν μόνοι τους να φύγουν από αυτά τη στιγμή που ζουν αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες. Λες και δεν αρκεί ως υποκίνηση η κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων τους, οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, η επιθυμία τους για ελευθερία, για αξιοπρέπεια και χρειάζονται κάποιον ύποπτο για να αντισταθούν. Λες και άνθρωποι που πάλεψαν ενάντια ή ξέφυγαν από το καθεστώς του Άσαντ, το Ισλαμικό κράτος και άλλα, θα υπομείνουν σιωπηλά τη μοίρα που διάλεξαν για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνησή μας. Η κυβέρνηση της χώρας μας, δεν είναι η δικιά μας κυβέρνηση. Σωστά. Ναι, να προσέχουμε. Η επίθεση είναι διπλή σε πρόσφυγες και αλληλέγγυους και στόχο έχει την αποπολιτικοποίηση, την αποτροπή ανάπτυξης κινήματος διεκδίκησης για να μπορέσει να επιβληθεί η απάνθρωπη διαχείριση που ορίζει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυβέρνησης και Τουρκίας. Αντίστοιχα με τους ακίνδυνους εθελοντές, γίνεται προσπάθεια να γίνουν ακίνδυνοι και οι πρόσφυγες. Είναι καλοδεχούμενοι μόνο όσοι ευγνωμονούν τα θύματα, ως κοπάδι ανθρώπων, συσσαγωγικά βέβαια, που δέχονται αδιαμαρτύρητα τη μοίρα τους. Όταν κινητοποιούνται και διεκδικούν, αντιμετωπίζονται ως αχάριστοι ή ως απειλή, όπως είδαμε στη Χίο, στο Πειραιά, στην Ιδωμένη, στη Μόρια, στη Λέσβο κτλ. Εμείς πώς απαντάμε σε αυτά? Αν αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης, τα δικά μας καθήκοντα ως κινημάτων αλληλεγγύης αλλά και των συνδικάτων κινούνται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Να στηρίξουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά τις αυτοοργανωμένες δομές αλληλεγγύης που υπενθυμίζουν πως μια άλλου τύπου φιλοξενία των προσφύγων είναι εφικτή. Να στηρίξουμε τις ενοχλητικές δυνάμεις αλληλεγγύης που επιχειρούν να αποτρέψουν την επιβολή στα κέντρα κράτησης ενός ζωφερού τοπίου. Να υποστηρίξουμε τους αγώνες των προσφύγων, είτε διεκδικούν το άνοιγμα των συνόρων, είτε τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Να μείνει όρθιο το δίκτυο αντιπληροφόρησης που θα φέρνει στο φως τις παραβιάσεις δικαιωμάτων, τις συνθήκες κράτησης κλπ. Και δεν θα επιτρέπει να χαθούν οι πρόσφυγες από τη δημόσια σφαίρα και να φεθούν μόνοι τους ξεχασμένοι απέναντι στο κράτος. Όλοι μαζί μπορούμε να ανακόψουμε τη διάχυση του ρατσιστικού δηλητηρίου που αντικειμενικά ενισχύεται από αυτή την εκστρατεία στοχοποίησης. Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων της αλληλεγγύης είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσει να χτιστεί και ένα μαζικό πολιτικοποιημένο κίνημα διεκδίκησης ντόπιων και προσφύγων που δεν θα αφήνει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο απειρόβλητο. Είναι γεγονός ότι στις πλάτες της προσφυγιάς παίζεται ένα επέσχυτο οικονομικό και επιχειρηματικό παιχνίδι από επαγγελματίες φιλάνθρωπους, με τα λεφτά των άλλων βέβαια, και επιχειρηματίες, ο καθένας εκ των οποίων συστήνεται ή αυτοπροβάλλεται πια και ως ανθρωπιστής επιχειρηματίας. Μέσω της ίδρυσης ΜΚΟ χωρίς διαπιστευτήρια, προϋπηρεσία και απτές αποδείξεις διαχρονικής και αποτελεσματικής δράσης υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, της φτώχειας, της πείνας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, κατά το κοινό λεγόμενον βλέπουν φως και μπαίνουν αυθαίρετα και αδιάκριτα στο λεγόμενο πεδίο ανακούφισης και στήριξης των προσφυγικών πληθυσμών, εκμεταλλευόμενοι αυτοί οι ανθρωπιστές επιχειρηματίες την ηθελημένη απουσία του κράτους, τη φανερή προτίμηση των Ευρωπαίων αξιωματούχων και εταίρων σε ένα μοντέλο ιδιωτικοποίησης των βασικών τομέων κοινωνικής πρόνοιας και μέρημνας και την αδικαιολόγητη σιωπή, για παράδειγμα, της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα.
Όσα συμβαίνουν στη Λέσβο πιστοποιούν ότι η ανθρωπιστική επιχειρηματικότητα τίνει να λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις και ακολουθεί περίεργες οδούς και διακλαδώσεις δράσης. Στη Λέσβο εμφανίστηκαν τελευταία, εμφανίστηκε ΜΚΟ, ενός Έλληνα εφοπλιστή, που διεκδικεί ρόλο στις ιδιότυπες διασώσεις προσφύγων, οι οποίες ως γνωστό γίνονται όχι στη θάλασσα, όπου πλέον επιχειρούν αποκλειστικά τα περιπολικά σκάφη της Frontex, αλλά με την άφιξη των βαρκών ή των άλλων πλωτών μέσων σε παραλίες του νησιού. Επίσης, η ίδια ΜΚΟ, του ίδιου ανθρωπιστή επιχειρηματία, διεκδικεί τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των καταβλισμών στο Καράτεπέ και τη Μόρια, ειδικά στο σκέλος της επάνδρωσης της ασφάλειας. Επειδή σαν κερασάκι στην τούρτα αυτής της ανθρωπιστικής δράσης προκύπτουν οι παράλληλες δραστηριότητες και η στελέχωση των κλιμακίων της ΜΚΟ, βασική αποστολή παρακλαδιών της, αυτής της ΜΚΟ, δεν είναι η ανακούφιση των προσφύγων στη Λέσβο, αλλά η στρατολόγηση και η αποστολή μισθοφόρων στα καταστρώματα δεξαμενοπλοίων και εμπορικών πλοίων, τα οποία παραπλέουν το κέρας της Αφρικής και ταξιδεύουν στα στενά του Άντεν, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό. Η ένοπλη φρουρά στα καταστρώματα αυτά βρίσκεται εκεί προκειμένου να αποτρέψει ή να αναχαιτήσει τις επιδρομές σωμαλών, κυρίως πειρατών, που επιχειρούν καταλήψεις των πλοίων, απαιτώντας κατόπιν από τις πλειοκτήτριες εταιρείες λίτρα για το πλήρωμα ή την αξία των εμπορευμάτων. Τα κλιμάκια της ΜΚΟ, τα οποία δραστηριοποιούνται στη Λέσβο, στελεχώνονται και με βετεράνους των ένοπλων αυτών μισθοφορικών ομάδων. Τι δουλειά άραγε έχουν πρώην οπλοφόροι εφοπλιστών σε ανθρωπιστικές ΜΚΟ, όπως εμφανίζονται, εξηγείται πλέον και από τη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής και τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε η Ελλάδα με την κυβέρνηση, ώστε να μετατραπεί σημαντικό τμήμα της επικράτειας σε εκτεταμένο μεγάλο hot spot με πολλά στρατόπεδα κράτησης και μακροχρόνιο εκκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανθρωποφύλακες, οι κάθε είδους σεκιουριτάδες και δεσμοφύλακες είναι πιο απαραίτητοι, για παράδειγμα από γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς, μαγείρους, νοσηλευτές. Αυτό είναι και το πραγματικό πρόσωπο του στρατιωτικού ανθρωπισμού που υπηρετεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πρώτα με τη λογική της ανάθεσης στις ένοπλες δυνάμεις και το Γενικό Επιτελείο Στρατού του κεντρικού ρόλου στην προσφυγική κρίση και κατόπιν με το άνοιγμα της κάνουλας των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τις διάφορες ανθρωπιστικές σε εισαγωγικά ΜΚΟ, με διαμεσολαβητές τους συναρμόδιους υπουργούς άμυνας και μεταναστευτικής πολιτικής και εν συνεχεία τους συνταγματάρχες διοικητές των hot spot όπως το εγχώριο κατεπήγον νομικό πλαίσιο επιτάσσει. Μια κατάσταση και ένα πεδίο δόξης λαμπρό για κάθε σκοτεινή συναλλαγή και συνδιαλλαγή. Απ' την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει τίποτα νεότερο για την εκπόνηση των σχετικών μητρώων του ελληνικού κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στα οποία υποτίθεται τα μητρώα αυτά θα συμπεριλαμβάνονταν μόνο όσες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται, λειτουργούν και χρηματοδοτούνται με υποτιθέμενα αυστηρά κριτήρια διαφάνειας, λογοδοσίας, στελέχωσης και αποτελεσματικότητας. Όσο παραμένει και αυτή η εκκρεμότητα, τόσο θα φύονται σαν τα μανιτάρια ΜΚΟ σφραγίδες με επιζήμιο και κοστοβόρο ρόλο και έργο, πρώτα και κύρια για τους ίδιους τους προσφυγικούς πληθυσμούς. Και επειδή ο Θανάσης Κούρκουλας με παρουσίασε ως συνδικαλιστή στο δημόσιο τομέα, αξίζει να σταθώ και με αυτή την ιδιότητα και να δούμε ποιες είναι οι σχέσεις εργασίας που επικρατούν σε ορισμένες τουλάχιστον ΜΚΟ. Σύμφωνα με τις ίδιες αυτές τις ΜΚΟ, ο ρόλος δημιουργίας τους σε καιρούς σαν τους σημερινούς στοχεύει στην ανακούφιση και κάλυψη αναγκών κοινωνικών δομάδων όπως αστέγων, μεταναστών και προσφύγων, αφού οι περισσότερες δραστηριοποιούνται με επίκεντρο τον άνθρωπο και σε πολλές περιπτώσεις βασίζονται στον εθελοντισμό πολιτών που προσφέρουν με ποικίλους τρόπους τη δουλειά τους. Το υψηλό αίσθημα ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο, η αυταπάρνηση και η ταύτιση
με το ιδεώδες της οργάνωσης, αποτελούν τη βάση για να εργαστεί κανείς εθελοντικά πάντα σε μια από αυτές τις οργανώσεις, ενώ η πληρωμή, το ωράριο πολλές φορές είναι ίσονος σημασίας, αφού πρόκειται, όπως υποστηρίζουν, για ανθρωπιστική υπόθεση. Επίσης, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με αυτό το αντικείμενο και με τους συγκεκριμένους όρους αποτελεί τη συγκρότηση μιας επιχειρηματικής κατεύθυνσης γύρω από την αναδυόμενη σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης κοινωνική οικονομία, όπως τη χαρακτηρίζουν, η οποία οφείλει να καλύψει τα κενά που αφήνει η κρατική μηχανή και προσφέρει τη δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς την εργασιακή του εμπειρία και να χτίσει καριέρα με ανθρωπιστικά παράσημα. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η εμφάνιση όλων αυτών των ανθρωπιστών, επιστημόνων, διανοουμένων, αλλά κυρίως επιχειρηματιών, για να μην ξεχνιόμαστε, και η διάνοιξη νέων πεδίων δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από μια συνολική επεξεργασία νέων μορφών εκμετάλλευσης τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών και των υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν. Η εθελοντική και ανασφάλιστη εργασία ως προϋπόθεση για μελλοντική πρόσληψη, οι συμβάσεις έργου και η αντίληψη των εργαζομένων ως συνεργατών, έτσι τους αντιμετωπίζουν, και όχι μισθωτών, οι πολύμινες καθυστερήσεις μισθών, οι απλήρωτες υπερορίες είναι η βασική εργασιακή συνθήκη. Παρά το ότι αυτά αποτελούν χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των επιχειρήσεων, η μεγαλύτερη επιτυχία αυτών των ορισμένων ΜΚΟ, δεν την ισοπεδώνουμε, βρίσκεται στο ότι εμπεδώνουν την άποψη πως η συνθήκη αυτή πρέπει να γίνει δεκτή με στοικότητα, καθώς η εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού την ξεπερνάει. Έτσι λοιπόν θεωρητικά προκύπτει μια τεράστια αντίθεση ανάμεσα δηλαδή στην αναζήτηση και διεκδίκηση ευνοϊκότερων συνθηκών εργασίας και το ίδιο το αντικείμενο εργασίας σε αυτές τις οργανώσεις. Αντίθεση που εύκολα έρεται για όσους έχουν μάθει πως η ταξική αλληλεγγύη δεν ανακαλύφθηκε από τους ΜΚΟ, ούτε πραγματώνεται με παχυλά ευρωπαϊκά κονδύλια και σέλφι με τους μετανάστες. Η επίκληση του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης από την πλευρά των διοικήσεων ορισμένων ΜΚΟ απέναντι σε οποιαδήποτε εργατική διεκδίκηση δίνει και παίρνει, και μάλιστα με επιτυχία, καθώς πατάει στην ευαισθησία των εργαζομένων απέναντι στους χρήστες των υπηρεσιών. Σε αυτό το ίδιο επιχείρημα όμως βρίσκεται η δική τους τεράστια αντίφαση, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που οι διοικήσεις αυτών των ορισμένων ΜΚΟ καταπατούν εργασιακά δικαιώματα, έχουν επιδοθεί σε εκδικητικές απολύσεις συνδικαλιζόμενων εργαζόμενων και είναι πρωτοπόρες στην εφαρμογή των αντεργατικών νόμων. Εμείς επιμένουμε ότι οι έννοιες όπως αξιοπρέπεια, πολιτικές ελευθερίες, αλληλεγγύη δεν είναι πια σάρικα σλόγγαν που μπορούν να καπηλεύονται κάποιοι σε αφίσες, διαφημιστικά φυλάδια, καμπάνιες ανέβρεσης εθελοντών, αλλά είναι και κεκτημένα των εργατικών αγώνων, των διεκδικήσεων που οι εργοδοσίες επιχειρούν να φημώσουν. Τελειώνοντας, φίλες και φίλοι, οι εργαζόμενοι στη χώρα μας και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, ξέρουμε καλά τι σημαίνει φτώχεια και μετανάστευση. Γι' αυτό απλώνουμε το χέρι στους μετανάστες. Απ' τη μια πλευρά βιώνουμε τις φυλακίσεις των προσφύγων και των μεταναστών σε hot spots, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να κατρακυλάει σε αυτό το κατήφορο, και από την άλλη πλευρά ένα σημαντικό ελπιδοφόρο σαρωτικό κύμα αλληλεγγύης με την παροχή τροφής, ένδυσης, ιατρικής, φαρμακευτικής περίθαλψης από τον ελληνικό λαό προς αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους. Τον ίδιο λαό που συμμετείχε και συμμετέχει σε κινητοποιήσεις ενάντια στα μνημόνια, που συνεχίζει και αγωνίζεται με δυσκολίες για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, τον ίδιο λαό που γύρισε την πλάτη στην τρομοκρατία της εργοδοσίας και το ΜΜΕ, φωνάζοντας πριν ένα χρόνο περίπου ένα βροντερό όχι στο δημοψήφισμα της 5ης του Ιούλη του 2015, τον ίδιο λαό που γνωρίζει τι πάει να πει να ορίζουν τη ζωή του οι ισχυροί της Ευρώπης και τον ΗΠΑ, και που βλέπει σήμερα όπως και παλιότερα τους δικούς του ανθρώπους να φεύγουν
για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στην κεντρική Ευρώπη. Γι' αυτό είμαστε σε θέση να καταλάβουμε τι τραβάνε οι μετανάστες που έρχονται εδώ. Ο κόσμος όμως δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος, πολυπιθέστατος και ζωντανός, που επιβιώνει μέσα στο φόβο, τον τρόμο, την πείνα, την απειλή του θανάτου, ακριβώς επειδή ο δικός μας κόσμος, αυτόν που εμφανίζουν ως δικός μας κόσμο, πίστεψε και διακήρυξε πόντια στον εθνικό προστατευτισμό και τρόμαξαν από τα πλήθη των θυμάτων τους, που φεύγουν από τις ρημαγμένες πατρίδες τους. Είπαν όλοι αυτοί ναι στα ανοιχτά σύνορα, εννοώντας όμως ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, ανεμπόδιστη εξαγωγή καπιταλισμού και δυτικής δημοκρατίας, είπαν όχι όμως στις διαδρομές μετακίνησης και σωτηρίας των προσφύγων πολέμου και των μεταναστών. Ανοιχτά το τελωνείο του Προμαχώνα για τη διέλευση φορτηγών και εμπορευμάτων, κλειστή η δομένη για τους ανθρώπους. Αυτή την περίοδο λοιπόν που ο κόσμος της εργασίας μαζί με τους άνεργους, τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους επιστήμονες, την νεολαία της χώρας μας, οφείλουμε να βγούμε ξανά στο προσκήνιο διεκδικώντας τα δικαιώματα στην εργασία, την υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση. Τα συνδικάτα μαζί με τα κοινωνικά κινήματα οφείλουμε να συνεχίσουμε να παλεύουμε για να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία, να σταματήσουν οι υπεραλιστικές επεμβάσεις, για να δημιουργηθούν δρόμοι διέλευσης με ασφάλεια των προσφύγων, για να γκρεμίσουμε τους φραγμούς που υψώνονται και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, για να τερματιστεί η λειτουργία των στρατόπεδων συγκέντρωσης και να δημιουργηθούν πραγματικές δομές φιλοξενίας των προσφύγων. Για το τσάκισμα του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας μέσα στα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, ευρύτερα στην κοινωνία. Οι μετανάστες είναι της γης οι κολλασμένοι, Έλληνες και ξένοι, εργάτες ενωμένοι.